Κατ' ουσίαν πλέον δεν έμειναν και πολλοί περιορισμοί. Τη στιγμή που επιτρέπεται η διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς κατ' ουσίαν γινότανε, απλά δεν αποκτευότανε πολύ. Άρα νομιμοποιήθηκε κάτι το οποίο εν πολλής λάμπανε χώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν η πλήρης απελευθέρωση ψυχολογικά μας βοηθάει, κάνει κάτι το οποίο δήθεν δεν ήταν νόμιμο να είναι νόμιμο, άρα είναι μια χαρά. Τώρα ότι θέλω να σας το πω έτσι, επειδή σας ξέρω και επειδή γνωριζόμαστε τόσο καιρό εδώ στον αέρα. Δυσκολεύεστε λίγο να αποδεχτείτε αυτά τα μέτρα, είναι πολύ. Και εγώ δεν το βλέπω, δεν σας βλέπω. Δηλαδή από το. Κύριε, έχασα από που λέμε, εμένα μου αρέσει η νυχτερινή διασκέδαση όσο αρέσει και σε εσάς και σε κάθε νορμάλ άνθρωπο. Ναι. Το να μην υπάρχει είναι πρόβλημα για όλους μας. Δεν είναι μόνο για μένα. Από αυτή την άποψη. Δεν είναι μόνο για τους άλλους. Μήπως είστε αντίθετος σε αυτό, γιατί σας βλέπουμε λίγο από το πρόσωπό σας και καταλαβαίνουμε ότι. Ότι παραχαλαρώσαμε. Ναι, είστε και δεν είστε σίγουροι. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό το οποίο έγινε. Και δεν είναι επικίνδυνο γιατί δεν θα αλλάξει τρομερά την επιδημιολογική εικόνα και δεν θα την αλλάξει διότι κατ' ουσίαν συνέβαινε. Άρα δεν θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση τώρα που θα συμβαίνει και τελείως νομότυπα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα γήπεδα, δεν κατανοώ, για να είμαι ειλικρινής, τον περιορισμό του 50%. Καταρχήν η πληρότητα στα ελληνικά γήπεδα είναι πάνω από 50% σε 4-5 παιχνίδια όλο τον χρόνο. Το μόνο παιχνίδι που βλέπω να επηρεάζει η πληρότητα του 50% είναι το Ολυμπιακός Αταλάντα την επόμενη εβδομάδα που αντί να είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι, θα είναι μισογεμάτο. Και θα μας προστατεύσει και μας μείνει σαν καλή συνήθεια, να σας το πω έτσι. Θα μειώσει και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και τους χειμώνες που δεν θα έχουμε κορονοϊό. Ναι. Αυτό που έχουν συνηθίσει και στην Κίνα φοράει. Θέλω να σας πω ότι από ένα σημείο και μετά, εγώ σας το λέω και από προσωπική εμπειρία και γενικότερα έτσι που το συζητάμε, η μάσκα βοηθάει πολλές φορές. Δηλαδή πολλές φορές τους ανθρώπους έτσι που έχουν και αναπνευστικά προβλήματα ή κολλούσανε και διάφορα πράγματα, τώρα τους βοηθάει να μην έχουν έτσι μολύνσεις. Σας το λέω τους ασθενείς μου λοιπόν που έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Τα δύο αυτά χρόνια της πανδημίας είχαν πολύ λιγότερες παροξύνσεις. Είδες. Δηλαδή πολύ λιγότερο πάθαιναν παροξύνσεις και ζήταγαν τη δικιά μου τέλος πάντων ιατρική φροντίδα, διότι φορώντας τη μάσκα οι λοιμώξεις και ιδίως οι ιώσεις του αναπνευστικού που είναι βασική αιτία παροξύνσεων ήταν κατά πολύ μειωμένες και ως εκ τούτου αυτό δρούσε προστατευτικά. Γιατί μας έκανε εντύπωση. Κύριε Χαζαπούλε, και για τις παρελάσεις υπάρχει λύση. Τι λύση? Πείτε. Θα τις μετονομάσουμε διαδηλώσεις και θα γίνουν. Δηλαδή στη διαδήλωση δεν υπάρχει συνοστισμός. Εντάξει, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο, να το ξέρετε. Να πω κάτι. Είναι παρεξηγήσιμο. Αφού ουσίαν όλα επιτρέπονται. Είναι παρεξηγήσιμο. Το να λέμε ότι μόνο η παρέλαση θα προκαλέσει πρόβλημα. Εντάξει, κατανοείται ότι είναι μια υπερβολή. Εντάξει, απλά λέγαμε για το πρωί στην παρέλαση. Δεν ξέρεις αν είναι ο άλλος εμβολιασμένος. Στα καταστήματα φαντάζομαι ότι ισχύει ακόμα το ότι πρέπει να δείξεις το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Έτσι δεν είναι? Ναι, στο ποσοστό που εφαρμόζεται, ναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω εφαρμόζεται πλέον. Και η αλήθεια είναι, κύριε Βασιλεκόπουλε, εδώ στις διαδηλώσεις δεν έχει τόσο κόσμο όσο έχει, ας πούμε, σε μια μεγάλη παρέλαση που γίνεται μια φορά το χρόνο στην Πάτρα ή στην Ξάνθη, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κόσμος σταμάτησε να διαδηλώνει μαζικά και έγινε λιγότερη? Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Επειδή έχει πολλές διαδηλώσεις, συνέχεια γίνονται διαδηλώσεις και το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θέλω να πω ότι στις διαδηλώσεις κατεβαίνουν, ας πούμε, 1.000-2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο μέχρι εκεί. Για παράδειγμα, στην Ξάνθη και στην Πάτρα, την ημέρα της αποκρέας και της παρέλασης, μαζεύεται πάνω από 100-150.000 κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, κυρία Χαζαπούλε, θα πούμε λίγο κάτι. Δεν γίνεται να ζούμε συνέχεια με περιορισμούς. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και εμείς, ακόμα που προτείνουμε τους περιορισμούς, δεν αντέχουμε άλλο. Όλοι θέλουμε να ξαναζήσουμε φυσιολογικά. Και για να ζήσουμε φυσιολογικά, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι που πρέπει να τους παίρνουμε παράλληλα. Λέγονται εμβολιασμός και τεστ. Και μάσκες. Και τεστίνγκ. Να τσεκάρεσαι συχνά
Έτσι ώστε να ξέρεις αν νοσείς ή όχι. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούμε να ζούμε συνεχώς με τα πάντα αποκλεισμένα. Μιας και το αναφέρετε, γιατί πρέπει... μιας και αναφέρετε τον εμβολιασμό, είναι κάτι που αναρωτιόμασταν το πρωί με τον Ιορδάνη. Ακούσαμε ο κύριος Θεμιστοκλέους είπε ότι δεν θα πάμε σε τέταρτη δόση. Η τρίτη δόση, η αναμνηστική που έχουμε κάνει, φαντάζομαι ότι είναι και η τελευταία. Μέχρι πότε τέλος πάντων μπορεί να μας θωρακίσει αυτή η τρίτη δόση? Η τρίτη δόση μας καλύπτει τουλάχιστον για ένα τετράμινο σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα πρέπει να πάμε σε τέταρτη δόση με την εξαίρεση των ανοσοκατασταλμένων. Τους υπόλοιπους ανθρώπους δεν χρειάζεται τέταρτη δόση τώρα. Αυτό που χρειάζεται να περιμένουμε είναι μέσα στην άνοιξη να εγκριθούν τα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία δοκιμάζονται ήδη σε ανθρώπους, δηλαδή έχουν φτιάξει ήδη εταιρείες και γίνονται ήδη δοκιμές σε ανθρώπους, mm-hmm, και γι' αυτό λέω μέσα στην άνοιξη λογικά θα τα έχουμε, έτσι ώστε την αναμνηστική δόση που θα κάνουμε να την κάνουμε με ένα εμβόλιο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο σε όλες τις αλλαγές που έχει κάνει ο ιός από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα μέχρι σήμερα, και άρα να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και να κρατάει για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Όπως τις γρίπες, λέτε. Να γίνει μια φορά το χρόνο. Αυτό θα γίνεται ακριβώς, κυρία Βούλγαρη. Πλέον, μέχρι να φτιαχτεί ένα εμβόλιο που είναι αρκετά για το μέλλον, που θα πιάνει όλους τους κορονοϊούς και όλες τις μεταλλάξεις των κορονοϊών, γιατί υπάρχει και αυτή η ελπίδα, θα πάμε σε λύσεις όπου θα αλλάζει το εμβόλιο και θα προσαρμόζεται, θα επικαιροποιείται τις αλλαγές που κάνει ο ιός. Το ίδιο έχουμε και με το εμβόλιο της γρίπης. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πλήρως αποδεχτεί για τη γρίπη, με αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται στη γρίπη γύρω στο 50%. Άρα τάπτα, αυτό το 50% είναι πάρα πολύ χρήσιμο, και θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν πρωτοξεκινήσαμε να προσπαθούμε σαν επιστήμη να φτιάχνουμε εμβόλια για τον κορονοϊό, λέγαμε ότι αν καταφέρουμε να φτιάξουμε εμβόλιο που να έχει 50% αποτελεσματικότητα θα ήμασταν τρομερά χαρούμενοι. Φτάσαμε να φτιάξουμε εμβόλια που ήταν 95% αποτελεσματικά για το αρχικό στέλεχος, αλλά το εμβόλιο αυτό φτιάχτηκε για ένα στέλεχος 2 χρόνια πριν. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να φτιαχτεί ένα πιο προσαρμοσμένο εμβόλιο. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, εμείς που κάναμε την τρίτη δόση, θα ξανακάνουμε το Σεπτέμβριο πια για να μας πιάσει όλο το χρόνο? Εκεί πηγαίνει το πράγμα. Θα δούμε θα υπάρξει μελέτη που θα λέει πόσο χρονικό διάστημα μετά την τρίτη δόση είναι η βέλτιστη χρονική περίοδος για να κάνεις την αναμνηστική δόση. Ακόμα η επιστήμη δεν το έχει αυτό απαντήσει. Και εξαρτάται από το που ζει ο καθένας. Τι εννοώ με αυτό? Κατανοείται ότι το καλοκαίρι η ελπίδα είναι ότι με τόσους πολλούς που θα έχουν κολλήσει και τους εμβολιασμούς που είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όχι εκεί που θα θέλαμε, λογικά θα έχουμε σαφή ύφεση της πανδημίας. Και να πούμε και κάτι. Μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχουν εμβόλια για να εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης και ο πιο φτωχός άνθρωπος στην πιο φτωχή χώρα του κόσμου. Άρα συνεχώς θα υπάρχουν και λιγότεροι άνθρωποι που θα μπορούν να κολλήσουν με κορονοϊό. Συνεχώς λοιπόν θα μειώνονται οι πιθανότητες να βγαίνουν νέα μεταλλαγμένα στελέχη που να ξεπερνούν το εμβόλιο. Άρα θα πάμε σε σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας παγκόσμια. Μάλιστα. Ωραία. Θετικά νέα. Καλά νέα, κύριε Βασιλακόπουλε.